Θα συζητήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Σιέτο, ο οποίος είναι καθηγητής εφαρμοσμένων μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης, Ιταλίας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Για πείτε μας καταρχήν, κύριε Σιέτο, από τη δική σας την πλευρά, το πώς θα πάει η χώρα μας και πού βρισκόμαστε ενδεχομένως, αν μπορείτε κι εσείς να τοποθετηθείτε, αν δεν ζήσαμε εμείς την κορύφωση αυτής της καμπύλης, αλλά μπορούμε να προχωρήσουμε και αν πραγματικά αυτό που ακούμε από τους επιστήμονες, η νόσος αρχίζει και φθήνει στην χώρα μας. Κοιτάξτε, πράγματι, επειδή παρακολουθώ και την κατάσταση στην Ελλάδα, αλλά και στην Ιταλία, οι ρυθμοί... Η Μάριον, η Μιχελιδάκη είναι σωστή. Ναι, έχουμε ένα μικρό θέμα στη σύνδεση με τον κύριο Σιέτο. Δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα καλύτερα. Μήπως να περάσουμε τη γραμμή του στο τηλέφωνο, έτσι όπως τον βλέπουμε. Ναι, σας ακούω. Κύριε Σιέτο, μας ακούτε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε αυτά τα προβλήματα τα τεχνικά. Είναι δύσκολες ημέρες για όλους μας, έτσι, για να βγάλουμε όλες τις συνδέσεις. Ελάτε, να το ξαναπιάσουμε από την αρχή. Να το ξαναπιάσουμε από την αρχή, ελάτε. Σας άκουσα, ναι. Κοιτάξτε, παρακολουθώ την κατάσταση στην Ελλάδα. Πράγματι, δείχνει να ελέγχεται και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Όμως είναι αρκετά νωρίς ακόμα για να το πούμε με βεβαιότητα. Θα πρέπει να περιμένουμε και το επόμενο διάστημα. Ο κόσμος θα πρέπει να ακούει τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Τα περιοριστικά μέτρα που πάρθηκαν ήταν αναγκαία. Γιατί αν δεν είχαν ληφθεί, λόγω των μεγάλων ελλείψεων και στην Ελλάδα στο δημόσιο σύστημα υγείας, οι συνέπειες ήταν τραγικές, όπως ήταν τραγικές στην Ιταλία, ξέρετε, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της επιδημίας και μάλιστα ήταν απροετοίμαστη και πλήρωσε το τίμημα όλων αυτών των πολιτικών υποχρηματοδοτήσεων της, του Συστήματος Δημόσιας Υγείας. Και εδώ να σας αναφέρω ότι τα τελευταία 10 χρόνια στην Ιταλία έγιναν περικοπές τάξης των 37 δισεκατομμυρίων. Από τα νοσοκομεία του πλούσιου Βορρά έλειπαν βασικά αναλώσιμα όπως μάσκες και μάλιστα ένα σημαντικό μέρος του υγειονομικού προσωπικού νόσησε. Το οποίο... Κύριε Σιέτο, άρα λοιπόν με βάση αυτά που μας λέτε, πώς κρίνετε αυτή τη στιγμή την απόφαση στην Ιταλία να γίνει η μερική άρση του lockdown, να αρχίζουν πάλι να ανοίγουν καταστήματα και νομίζω ότι δεν το έχουν αποδεχτεί βέβαια όλες οι περιφέρειες όπως η πληγή Σαλοβαρδία. Κοιτάξτε, εγώ είμαι επιφυλακτικός σε αυτή την εξέλιξη. Γιατί αυτό που λέμε τα περιοριστικά μέτρα δεν λύνουν το πρόβλημα, απλώς βοηθούν στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων λόγω των ελλειπών δομών. Ως προς αυτή την περίπτωση ο πληθυσμός δεν έχει αποκτήσει συλλογική ανοσία και υπάρχει πιθανότητα επαναφάνισης ξανά εκθετικής αύξησης των κρουσμάτων. Επίσης εδώ θέλω να επισημαίνω το εξής. Στη Λομβαρδία, δηλαδή την ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου, η οποία πλήρωσε το μεγαλύτερο τίμημα και σε θανάτους και σε κρούσματα, ένας παράγοντας εξάπλωσης της νόσης ήταν ακριβώς αυτός. Δηλαδή, πολλές βιομηχανίες και επιχειρήσεις, ξέρετε, είναι το βιομηχανικό κέντρο της Ιταλίας, ήταν ανοιχτές καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Και μάλιστα οι εργαζόμενοι... ήταν χωρίς επαρκή μέτρα προστασίας και γι' αυτό το λόγο άλλωστε στις 25 Μαρτίου εν μέσω της πανδημίας έγινε πανεργατική απεργία διεκδικώντας ακριβώς κατάλληλα μέσα προστασίας. Κύριε Σιέτο, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή εσείς μελετάτε από ό,τι καταλαβαίνω και σε συνεργασία με τον καθηγητή μικροβιολογίας του ΕΚΠΑ, τον κύριο Θανάσιο Τσαγκρή, έχετε πιάσει το κομμάτι αυτό που εκεί που ξεκίνησε από την Κίνα και την επαρχία Χουμπέι. Έχουν βγει από την καραντίνα.
Δεν ξέρω πώς τι καταγράφεται αυτή τη στιγμή και αν από εκεί αντλούμε πληροφορίες, προφανώς αυτό κάνετε κιόλας, για το τι έπεται και ενδεχομένως να ζήσουμε κι εμείς εδώ. Και θα ήθελα πολύ να σταθούμε σε αυτό, ναι. Ωραία. Ναι, πράγματι, μαζί με τον κύριο Τσακρή από την Ιατρική Σχολή Αθηνών και την κυρία Αναστασοπούλου, ουσιαστικά δημοσίευσαμε μια μελέτη, η οποία ήταν από τις πρώτες οι οποίες δημοσιεύτηκαν στις αρχές της επιδημίας, λαμβάνοντας δεδομένα από τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα στις 11 Ιανουαρίου μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου, και προβλέψαμε ουσιαστικά την εξέλιξη της επιδημίας στην περιοχή της Χουμπέι της Κίνας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Η ανάλυση έδειξε ότι ένας μεγάλος αριθμός κρουσμάτων δεν είχε επιβεβαιωθεί. Αυτός ο αριθμός εκτιμάται σε 15 με 20 φορές περισσότερο. Αντίστοιχη ανάλυση κάναμε και στην Ιταλία, με τα νούμερα να μένουν τα ίδια. Δηλαδή εκτιμούμε ότι τα πραγματικά κρούσματα στον πληθυσμό, ναι, είναι 15 φορές περισσότερα των επιβεβαιωμένων. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα, τα οποία είναι σοβαρά, ότι λείπει ένα γενικό καταρχάς σύστημα και δομή προληπτικής ιατρικής, ναι, δηλαδή έγκαιρης διάγνωσης ασθενειών και εξέτασης του πληθυσμού. Αυτό ήταν ένας παράγοντας μάλιστα που συνέβαλε πάρα πολύ στην άμεση εξάπλωση της επιδημίας στη Λομβαρδία, γιατί για ένα μήνα τουλάχιστον ήταν ανεξέλεγκτη. Και επίσης ότι ακόμα και με αυτά τα νούμερα ο πληθυσμός δεν έχει αποκτήσει συλλογική ανοσία, mm-hmm, και άρα υπάρχει το ενδεχόμενο δεύτερου κύματος πανδημίας. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε θωρακισμένοι, mm-hmm, και προετοιμασμένοι γι' αυτό, με ισχυρά συστήματα υγείας στα οποία θα πρέπει να καλυφθούν όλα τα οργανικά κοινά, να υπάρχει γερή κρατική χρηματοδότηση, γιατί ίσως τα χειρότερα mm-hmm μπορούν να είναι μπροστά μας. Μάλιστα. Κύριε Σχέτο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας εγώ σήμερα σας εδώ. Να είστε καλά.